Διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος στην Κομωτινή με θέμα το ενδεχόμενο ίδρυσης νέας νομικής σχολής στην Πάτρα αλλά και την πιθανότητα συγχώνευσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης και των Σερών. Η θέση όλων των φορέων είναι υπέρ της ένωσης των δύο ανώτατων ιδρυμάτων της περιφέρειάς μας. Θα προκύψει ένα νέο ίδρυμα, ένα μεγάλο ίδρυμα ακαδημαϊκό με πολλές σχολές σε έξι πόλεις με 45.000 φοιτητές που θα βοηθήσει και την ανάπτυξη, την τοπική ανάπτυξη. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν θέματα ακαδημαϊκά τα οποία θα πρέπει και αυτά να συζητηθούν για το πώς θα προχωρήσει αυτή η συγχώνευση. Η σύγκριτοση δική μας έχει πάρει απόφαση και να συμμετέχουμε στο διάλογο με το Διεθνές Πανεπιστήμιο αλλά και να συμμετέχουμε και το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης. Δεν κλείνουμε καμία πόρτα. Είμαστε σε όλα ανοιχτοί. Το ανέφερα ότι η στρατηγική ανάπτυξη του Πανεπιστημίου μας ακαδημαϊκής είναι η επέκταση σε όλα τα τμήματα των πόλεων της περιφέρειάς μας. Στα πλαίσια αυτά εντάσσουμε και την ενσωμάτωση, συγχώνευση του ΤΕΙ της Καβάλας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Του τόνισα ότι όπως είπα και στο ΤΕΙ Καβάλας, στους συναδέλφους, ότι για μας είναι η μόνη ρεαλιστική λύση. Στη σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο πρωτανεύων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Σταύρος Τουλουπίδης και ο πρίτανιος Τεχνολογικού Ιδρύματος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δημήτρης Μπαντέκας πήραν το λόγο περισσότεροι από 25 αιρετοί και εκπρόσωποι φορέων από όλη την περιφέρεια. Στην Καβάλα δεν λέμε ποτέ ΤΕΙ Καβάλας. Λέμε ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εσείς στο μυαλό σας ΤΕΙ Καβάλας. Χώρια η Καβάλα, λοιπόν. Δεύτερον, οι μετακινήσεις των καθηγητών και η αύξηση των εισιτηρίων. Σας το είπαν εξ αρχής. Είναι δυνατόν αυτοί που γίνονται καθηγητές στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και που έχουν την έδρα τους στην Αθήνα και δεν την αλλάζουν. Είναι δυνατόν με αυτή την εποχή οικονομικής κρίσης να συνεχίσουν να πληρώνουν ένα 300 τη βδομάδα και να έρχονται μια φορά τη βδομάδα στο πανεπιστήμιο? Πατάει ο καθηγητής στο μάθημά του? Βρίσκεται στο γραφείο του μετά για να κάνεις ερωτήσεις αν έχεις απορίες? Αυτά τα απλά ήταν τα ερωτήματα της αξιολόγησης. Για μας το πανεπιστήμιο μας, για μας τους καβαλιώτες εννοώ, και βρίσκομαι εδώ για να εκφράσω την αγωνία και τι σκεφτόμαστε εμείς οι καβαλιώτες. Για μας το ΤΕΙ μας ποτέ δεν ανήκε σε Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Για μας το μυαλό μας ήταν πάντοτε προσανατολισμένο προς το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Το δικό σας όμως? Ξεχνάτε, όσοι διαφοροποιήσετε και συμφωνείτε με την απόφαση, με την πρόταση του κ. Γαβρόγλου, ότι όταν αποφασίσαμε για την αναπτυξιακή προοπτική της περιφέρειάς μας, δημιουργήσαμε πόλους Τρίπολα, Δίπολα. Πού θα στείλουμε το Τρίπολο, Ξάνθη, Δράμα και Καβάλα? Α, το στείλουμε μερικώς κατά τον χώρο της εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη? Ό,τι έχει σχέση με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από ό,τι έχουμε δει στην περιοχή μας, πραγματικά είναι ένας μοχλός ανάπτυξης. Άρα αυτό το αναπτυξιακό στοιχείο δεν πρέπει να το χάσουμε. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει τόσο το τι πιθανόν σκέφτεται το Πανεπιστήμιο της Πάτρας ή τι διεκδικεί η Πάτρα ή τι διεκδικεί η Θεσσαλονίκη. Εμείς θα πρέπει να δούμε εδώ, σαν Δημοκρίτιο, σαν ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τι είναι αυτό το οποίο μας συμφέρει, τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να διεκδικήσουμε. Εμείς θα συμμετέχουμε στο διάλογο με το Διεθνές Πανεπιστήμιο, που δεν θα είναι προσχηματικός, θα είναι κανονικός διάλογος. Και θα ήμασταν πρόχειροι αν λέγαμε ότι πάμε σε ένα διάλογο έτσι απλώς για να το χαλάσουμε. Θα πάμε για να το φτιάξουμε. Το θέμα είναι, εάν το ακαδημαϊκό πλεονέκτημα είναι σημαντικότερο εδώ, τότε θα έχουμε ένα επιχείρημα. Υποθέτουμε ότι η καλύτερη συνένωση είναι με το Δημοκρίτιο. Είμαστε σίγουροι ότι η Επιτροπή θα το αποδείξει. Δεν έχετε ούτε ένα χαρτί στο χέρι σας να πάτε στον Υπουργό να το πείτε. Εκτός από το ότι λέτε ότι έχουμε αυτό, εκείνο, το άλλο. Τίποτα δεν έχετε. Να γίνει Επιτροπή. Το ερώτημα το οποίο το Πανεπιστήμιο σας είναι τρία μέρη στην Επιτροπή Περιφερειακή. Δεν είναι. Απλό ερώτημα. Στη σύσκεψη, ο κύριος Μπαντέκας αποδέχτηκε την πρόταση του Περιφερειάρχη για τη σύσταση κοινής επιτροπής του Δημοκρατίου και του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ ο πρυτανεύων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου δήλωσε ότι θα θέσει την πρόταση στη σύγκλιτο του Πανεπιστημίου.
Θα προσπαθήσω να κωδικοποιήσω μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό αυτά τα οποία είπα. Έχουμε μπροστά μας όχι μόνο το θέμα της νομικής. Με αφορμή αυτό, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γαβρόγλου καταρχήν, διότι μας ενεργοποίησε. Βλέπουμε και ακούμε και διαβάζουμε ότι στη Δυτική Μακεδονία το αντίστοιχο ΤΕΙ ενώνεται με το αντίστοιχο ΤΕΙ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η φορά των πραγμάτων σε όλη την Ελλάδα είναι αυτό το οποίο πρέπει να συμβεί και εδώ. Είναι ανάγκη όμως να πούμε ότι το θέμα αυτό πρέπει να το αναδείξουμε και ως ένα εθνικό θέμα. Ένα θέμα δηλαδή το οποίο αφορά όλους τους Έλληνες. Όταν θέλουμε να διεκδικήσουμε, όταν έχουμε μάλιστα αυτή τη σύμπνοια απόψεων και στη λογική του ότι μπορεί να λειτουργήσει το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ, το Δημοκρίτιο και το ΤΕΙ σαν ένας ενιαίος πόλος ανάπτυξης και αν θέλετε γρήγορσης και κινητοποίησης και αφύπνισης, για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχουμε εδώ πέρα ένα κοινό παρανομαστή. Θα πρέπει να έχουν υπόψη τους στο Υπουργείο Παιδείας, γενικά όμως οι πολιτικοί και πολιτικοί παράγοντες στην Αθήνα, ότι αυτός ο τόπος θέλει στήριξη. Προσυπογράφουμε και όλοι μας αυτό το κείμενο το οποίο η νομική σχολή κατέθεσε και είναι εμπεριστατωμένο και έτσι κατευθύνεται προς την σωστή κατεύθυνση. Τρομάζω επίσης γιατί μετά τη σύσκεψη που έγινε εδώ παρουσία του κυρίου Τσίπρα, του Πρωθυπουργού, δεν είπε τίποτα που να δίνει μία προοπτική στον τόπο. Και εγώ επειδή είμαι από έναν νομό που πραγματικά είναι αόρατος, το νομό Δράμας, και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο χώρας, θα σας πω ότι τρομάζω ακόμη περισσότερο. Να σας πω, συνεχίζει ο Υπουργός, να σας πω και κάτι άλλο. Η δική σας παράταξη είναι υπέρ του ανταγωνισμού. Ότι δηλαδή ο ανταγωνισμός φέρνει κάτι καλό όταν ειδικά αφορά την εκπαίδευση κλπ. Με την έννοια της προσφοράς και εργασίας, μια ελεύθερη αγορά, άρα να εισάγονται όποιος αριθμός ανοιχτό προς όλα. Η Δράμα και η Καβάλα σε σχέση με το σχεδιασμό του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, δυστυχώς από παλιά δεν έχουν και τις καλύτερες εμπειρίες. Θα πρέπει να μιλήσουμε συνολικά ως φορείς, αν έχουμε περιφερειακή συνείδηση. Ευχαριστώ. Σε πρόσφατη νομοθέτηση του αρχές του 2017, πήρε από το παιδαγωγικό τμήμα της Αλεξανδρούπολης το μεταπτυχιακό εξειδίκευσης των δασκάλων μας που έχουν αποφοιτήσει από τις ακαδημίες τις παιδαγωγικές. Ήταν ένα πλήγμα σε βάρος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, σε βάρος του παιδαγωγικού, σε βάρος της Αλεξανδρούπολης. Τέλος, την προσεχή Παρασκευή ή την προσεχή Δευτέρα πρόκειται να κατατεθεί το ψήφισμα για την είδηση της τέταρτης νομικής σχολής στην Πάτρα.